όσο γίνεται περισσότερα χρόνια, ώστε οι παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα μέσα από το Σύλλογο να μεταλαμβαδεύονται στις νέες γενιές, να μην χαθεί ποτέ το ελληνικό στοιχείο, όσο και αν παλεύουν εσωτερικοί και εξωτερικοί σε εισαγωγικά εχθροί. Ευλογητός Θεός ημών, πάντοτε νυν και αέρι, εις αιώνας των αιώνων, ευλογητός εσύ, Κύριε, των λαών σου, και ευλόγησο την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέση, κάθε εναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων, διέ του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων διέ του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων διέ του σταυρού σου πολίτευμα. Σώμα του αιώνα αξίωση μας πίσω, Θεοτόν και Παρθένε, παρόσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα άφεσε πίσω τα μάνους ευλογία σου άκραντε. Δέσποινα πρόφθασον τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε λέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ. Είμαστε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, η οποία αποτελεί για μας ένδειξη αναγνώρισης του έργου που επιτελεί ο Σύλλογός μας επί 24 συνεχή έτη. 24 χρόνια ζωής και αδιάλειπτης προσφοράς του Συλλόγου στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου μας, αλλά και πανελλαδικά, δίνοντας δημιουργικές διεξόδους σε εκατοντάδες άτομα κάθε ηλικίας που έχουν πλαισιώσει τα διάφορα τμήματά του. Έχει καθιερωθεί με το ξεκίνημα της καινούργιας συλλογικής χορευτικής χρονιάς να γίνεται ο αγιασμός, οι βραβεύσεις των παιδιών του Συλλόγου που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Και η φετινή εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσα σε μια πρωτόγνωρη και ανελαίτη οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνει η πατρίδα μας τα τελευταία 6 περίπου χρόνια, που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι βλέποντας να μην έχουν καμία προοπτική και ελπίδα να βρουν εργασία, αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να χάνουμε τα πιο υγιή, αξιόλογα, δημιουργικά και παραγωγικά στοιχεία της κοινωνίας μας. Επειδή σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, τα μέλη του ΔΣ τους ευχόμαστε υγεία, καλή σχολική και δημιουργική χρονιά, δύναμη, προσπάθεια και κουράγιο στον δύσκολο δρόμο της μάθησης παρά τις αντίξωες συνθήκες. Επίσης, θέλουμε να συγχαρούμε όλα τα παιδιά για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όλους τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχία τους, τους δασκάλους, τους καθηγητές και τους γονείς που στάθηκαν δίπλα τους σε αυτόν τους τον αγώνα. Ευχόμαστε στους επιτυχώντες στα ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας μας καλές σπουδές και μια ζωή γεμάτη δημιουργικότητα που να συνδέει την επιστήμη με την ανθρωπιά, πάντα μακρύτερα να βλέπετε και πάντα ψηλότερα να ανεβαίνετε. Καλό δρόμο και καλή τύχη στη ζωή σας. Θα αποτελούσε παράληψή μου αν δεν ευχαριστούσα και αν δεν ανέφερα τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που όλοι μαζί ενωμένοι σαν μια οικογένεια αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στις σημερινές δύσκολες συνθήκες για την επίτευξη των ευγενών σκοπών και στόχων του Συλλόγου. Είναι η Νίκη Κλεφτογιάννη, η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.
η Έλενα Ιμπούνταλη, Γενική Γραμματέας. Ο Θωμάς Μπούνταλης, Ταμείας. Η Μαρία Καρακαπίδου, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας. Η Ελευθερία Γιαννάκα, Υπεύθυνη Εκδηλώσεων. Η Γιώτα Τούντα και ο Ιάκωβος Γιακουμετής, υπεύθυνοι των χορευτικών του Συλλόγου. Επίσης, ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή για την άψογη συνεργασία μας, την παραχώρηση της αίθουσας και της μικροφωνικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή μας. Ο Σύλλογός μας θα είναι συμμέτοχος και συμπαραστάτης σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής που θα συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της τοπικής μας κοινωνίας. Ευχαριστούμε τον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα την Κατερίνα Παπασταματίου από το Αχαρνόραμα, τον Γιώργο Τονιώρα από την εφημερίδα Αχαρναϊκή, τον Κώστα τον Ζήγκυρη από το Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών, δεν ξέρω, ξέρασα κάποιον από τον τοπικό τύπο, την Εύη Τριανταφύλου που πάντα είναι κοντά μας, και τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς για την θετική προβολή του έργου του Συλλόγου στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα. Ευχαριστώ τα παιδιά των χορευτικών τμήματων, των 4ου και 14ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών για τη συμμετοχή τους στην όμορφη συνεργασία μας και την κοπιαστική τους προσπάθεια, καθώς και τους γονείς που μου εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Επίσης ευχαριστώ και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των δύο σχολείων για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τα μέλη των χορευτικών μας τμήματων, παιδιά, εφήβους, ενήλικες, που στηρίζουν με την ενεργό συμμετοχή τους στον Σύλλογό μας και τα μέλη μας που είναι πάντα δίπλα μας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστώ όλους τους μαθητές μου, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, για όσα τους δίδαξα, αλλά και για όσα διδάχτηκα από αυτούς. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και δύο μέλη του Συλλόγου που μπορεί να μην βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά είναι πάντα κοντά μας σε οτιδήποτε χρειαστεί. Είναι η Χρυσούλα Ισπατιδάκη και η Μαρία η Μιχελινάκη. Επίσης, τώρα ήρθε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν σε μια εκδήλωση με τα παιδιά της, και τη Μέρια Λιπράντη, η οποία είναι αναπληρώτρια ταμείας του Συλλόγου. Επίσης, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Πριν περάσουμε στην τελετή βράβευσης των φοιτητών, θα τους αφιερώσουμε το ποίημα Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη. Η Ιθάκη υποδηλώνει την πραγματοποίηση ενός στόχου που έχει θέσει ο άνθρωπος. Ο καθένας προορίζεται να έχει την δική του Ιθάκη. Η Ιθάκη δεν είναι μία, αλλά πολλές. Έτσι και τα παιδιά που εισήχθησαν στα ΑΗ και ΤΕΗ της χώρας μας πέτυχαν έναν από τους στόχους τους. Η ζωή καταξιώνεται όταν ο άνθρωπος θέτει υψηλούς στόχους, καθώς την προσπάθειά του να τους εκπληρώσει αποκτά συναρπαστικές εμπειρίες και άφθονες γνώσεις. Η Ιθάκη υπήρξε ο στόχος του, που του έδινε το κουράγιο να ξεπερνά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στη ζωή του και να συνεχίζει να προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει. Θα μας επαγγείλουν την Ιθάκη τα δύο μικρά αδερφάκια, ο Φώτης και ο Κωνσταντίνος Δαγιάντας.